Να πάμε στις Αρχάνες. Ξεκινάμε με Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου εκεί θα συναντήσουμε στις όμορφες Αρχάνες τον κύριο Μάνο Ραϊνάκη, ο οποίος δεν είναι μόνος του βέβαια. Είναι μαζί με την κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη, υπεύθυνη πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ακριβώς, ο κύριος Ραϊνάκης είναι μουσικός ηθοποιός. Και η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη είναι ο άνθρωπος πίσω από όλες τις εκδηλώσεις πολιτισμού που έχουν λάβει χώρα στο Δήμο. Λοιπόν, εικόνα και ήχος λοιπόν στις παραδοσιακές και όμορφες Αρχάνες. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γιαννιδάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας στηρίζετε. Βέβαια, με τις εξελίξεις που έχουμε, πάβουν να γίνονται εκδηλώσεις από αύριο. Είχαμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, παιδικό φεστιβάλ, από σήμερα 23 έως 31 του μηνός. Βλέπετε, εδώ βρισκόμαστε στο χώρο όπου φιλοξενούμε και μια έκθεση των παιδιών από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, μια έκθεση ζωγραφικής με μικρά έργα τέχνης. Προλίγου είχαμε και μια θεατρική παράσταση από παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά τελειώνουμε όμως πολύ σύντομα. Μάλιστα, κύριε Ραϊνάκη, ο ρόλος των καλλιτεχνών, γενικότερα σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις και στο να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας, να επιστρέψει το χαμόγελο στα χείλη μας, πόσο σημαντικός είναι? Είναι σημαίνουν σημαντικότατος, αλλά μας πήραν τη χαρά από το στόμα πάλι, τελευταία στιγμή, λόγω των υγειονομικών, της υγειονομικής πραγματικότητας που υπάρχει, δυστυχώς. Ο ρόλος των καλλιτεχνών είναι να καθοδηγήσει, να δώσει έμπνευση, να βοηθήσει από τη μεριά της δημιουργικής σκοπιάς των πραγμάτων. Βέβαια. Να δώσει έτσι μια όθηση και να τραγουδήσουμε, να χαρούμε, να ξεχάσουμε, να ονειρευτούμε. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν μια τροπή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Λοιπόν, κύριε Ραϊνάκη, βλέπω κιθάρα στα χέρια. Ο λόγος? Κάτι κρατά. Αφού δεν μας αφήνουν να τα πούμε τα κάλαντα στον δρόμο, λέμε να τα πούμε σήμερα, αν μας επιτρέπετε. Βέβαια, εννοείται αυτό, εννοείται. Να ξεκινήσουμε, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, να κάνετε ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή και να επιστρέψουμε για τον επίλογο, βέβαια. Βεβαίως. Καλήνεσπέρα, αρχόντες, αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάται σήμερον. Εν Βηθλεέμ την πόλη ουρανία γαλώνται, χαίρε η φύση όλη. Και είσαι έτσι πολλά από τους Αρχάνες για όλους. Και του χρόνου βέβαια υπέροχη φωνή, ξεχωριστές μελωδίες, κυρία Γιαννιδάκη. Μπράβο σας και σε εσάς βέβαια και στους συνεργάτες σας που έχετε διαμορφώσει ένα όμορφο κλίμα εκεί στις Αρχάνες. Ο στολισμός παραμένει, μία βόλτα εκεί, ένας καφές στην περιοχή σας είναι ιδανικός προορισμός, νομίζω. Ακριβώς, θα χαρούμε να δούμε όλο τον κόσμο από κοντά, να μας επισκεφτεί. Ο χώρος είναι πανέμορφος, στολισμένες οι Αρχάνες, με πολύ φως, πάντα διατηρώντας βέβαια αυτή την αρχιτεκτονική και το ύφος της του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά.